και παληθεύτηκαν και στην ιστορία του 2002. 1 εκατομμύριο ευρώ. Για δυσφήμιση του αθλήματος. Για δυσφήμιση του αθλήματος. Αυτά που απεδείξαν μετά. Όλα. Λέξη προς λέξη. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μου λέει θα σου δώσω τη λύση για να μην γίνεις εγγραφικός. Τι είναι αυτό, του λέω, ρε Νίκο. Και με βάζει και ακούω 3 κασέτες. Άκουσα την κασέτα με τον Μπέο για το παιχνίδι Μακαμπί Ολυμπιακός, για το διαιτητή, πόσο ο Μπέος του λέει φτιάχνονται τα παιχνίδια. Ας σου πω εγώ πώς θα φτιάξουμε εκείνο, ο έντιμος Μπέος, και κανείς δεν το λέει. Άκουσα την κασέτα με τον Δαλούκα του Μπέου που του έλεγε εάν δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, γιατί τότε τον πατέρα τον είχαν διώξει από τον Παναθηναϊκό. Δεν κερδίσει, το αποτέλεσμα δεν έρθει με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθεί ο Παναθηναϊκός. Και θα έρθουν Τσετσένοι στη γυναίκα του, του Παδαλούκα. Θα έρθουν Τσετσένοι, Ρουμάνοι και δεν ξέρω πώς θα τους μαζέψω, που παίζανε διεθνές στοίχημα δηλαδή, και την κασέτα που αφορούσε τον Πιλάβιο. Μου λέει θα σου δώσω τις 2 και όχι την κασέτα με τον Πιλάβιο. Εγώ θέλω να αποδείξω ότι με... ότι αυτά που λέω ισχύουν. Αυτοί μου λέει σε στήνουν. Δεν θέλουν οι Παναχαϊκοί να ανέβει στη Super League 2 όταν γάμα εθνική. Γιατί τότε στη Super League 2 ήταν τα στημένα παιχνίδια το 8. Τότε που επιβάστηκαν όλες οι ομάδες με τις υποκλοπές τις νόμιμες. Καλυθέα, Καβάλα, Διαγόρας Ρόδου, Κόρινθος. Υποβάστηκαν, διαλύθηκαν όλες οι ομάδες τότε. Τότε που οι αθλητικοί δικαστές, εν αντιθέσει με τον κύριο Σπυρόπουλο τώρα, μόλις ανεδείχθη η ποινική δικογραφία, την παρέλαβαν και με συνοπτικές διαδικασίες υποβίασαν ομάδες και απαγόρευσαν ισοβίως, μεταξύ των οποίων και στον Μπέο, να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τα έκανε κατά μετά ο Ιωαννίδης, ο έμιστος, ο οποίος τους επανέφερε και από εκεί και πέρα πήραν τον δρόμο τους όλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Εγώ τι θέλετε να κάνω. Κάνω συνέντευξη στην Πάτρα, χρησιμοποιώ το περιεχόμενο των κασετών και είμαι βέβαιος πια, γιατί ο Νίκος Πατέρας μου είπε ότι ο Ισίδωρος Ντογιάκος, κορυφαίος εισαγγελέας, θέλει να καθαρίσει το ποδόσφαιρο και εσύ έχεις την ευκαιρία να το καθαρίσεις. Θα προχωρήσουμε και αμέσως με συνοπτικές διαδικασίες θα τους πιάσουμε όλους. Ανοίγουν τα τηλέφωνα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία καταγγελία για Μαρινάκη. Εμένα με ενδιέφερε ο Τσακογιάννης και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Γιατί με αυτούς ανταγωνιζόταν η Παναθηναϊκή. Το ότι πιάσαν τηλέφωνα μετά δεν με νοιάζει. Δυστυχώς όμως, ενώ με στη δικογραφία πιάσαν και ένα τηλέφωνο πολύ σημαντικό. Αυτός είναι ο λόγος που εγώ γύρισα και μια κοροϊδία του Ελαφούζου για να ποδοσφαιριστεί πλέγα. Και η επιλογή του Γιάννη Κουρτάκη να με επιλέξει ως δικηγόρο του, όταν πήγα να το βάλει μέσα ο Καμένος για δίθεν εκβίαση του ιδίου και της γυναίκας του με το παιδί τους. Όταν τους βάλαμε συνοπτικές διαδικασίες στη φυλακή, αυτόν και τον Έμιστο Τζένο. Με επέλεξε ως δικηγόρο του τότε και με αφορμή αυτή θα κοντά στο περιβάλλον Μαρινάκη, γιατί είναι γνωστή η σχέση προσωπική Κουρτάκη-Μαρινάκη. Τι βλέπουμε στη δικογραφία. Βλέπουμε στη δικογραφία. Ο πατέρας μου εμφανίστηκε ότι αυτός δεν ήξερε τίποτα για τα στισήματα της Παναχαϊκής. Αυτός δεν ήξερε τίποτα για αυτά που κάνανε στη Γάμα Τσιβίτα Εθνική. Όταν ξαφνικά βλέπω μια συνομιλία Νίκου Πατέρα με τον Έμιστο Ψωμιάδη, τότε προσπαθούσαν να βγουν στην Ευρώπη η Καβάλα και ο Ολυμπιακός Βόλου. Ο Έμιστος Ψωμιάδης που έχει την Καβάλα, στο τηλέφωνο αυτό βρίζει τον Μπέο και βρίζει και τον Πιλάβιο και ότι δήθεν ο Πιλάβιος προωθεί την έξοδο στην Ευρώπη του Μπέου, του Ολυμπιακού Βόλου. Και του λέει ο Ψωμιάδης του Νίκου Πατέρα, μπορείς να μου μεις που μένει για να του στείλω μία ανθοδέσμη. Και έντρομος με το συνεργάτη μου Νίκο Πατέρα, βλέπω ότι ο πατέρας του λέει όχι τώρα γιατί λείπει στο Παρίσι. Σε μία εβδομάδα που θα γυρίσει. Αυτήν τη συνομιλία οι εισαγγελείς την αγνώρισαν και προσανατόλισαν τη δικορφία μόνο εις βάρος Μαρινάκη. Μετά από λίγο καιρό εγώ έκανα παρέα λόγω του ότι ο Αλαφούζος είχε εξασφαλίσει την παρουσία μου σε κομπές του Sky με το Θωμαίδη. Κάποια μέρα με παίρνει ο Θωμαίδης και μου λέει είμαστε στο Τουρκολίμανο.
Έλα, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, μαζί με τον Μιχαηλίδη, τον πρώην πρόεδρο του Άρη. Του λέω, θα έρθω. Πάω, βλέπω μια πολύ μεγάλη παρέα. Μου λέει, σου συστήσω. Μου λέει, τους υπολείπους. Μου λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Λέω, ποιος είναι. Ποιον έχεις καταγγείλει, μου λέει, ότι είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και του έχουν αλήξει τα τηλέφωνα και βρήκαν τους υπόλοιπους. Γιατί, εγώ δεν ήξερα το όνομα Γιάννης Παπαδόπουλος. Ένας δικηγόρος πολύ γνωστός, ο γνωστότερος στο αθλητικό, μου είπε, αφού θέλεις να ξεβρωμήσεις το ποδόσφαιρο, ψάξε τι κάνει ο Γιαννάκης. Το καλό παιδί, έτσι μου τον είπε. Ο Γιαννάκης, το καλό παιδί, υπάλληλος ΕΠΟ. Δώσε μου, λέει, το όνομά του, να ανοίξω τα τηλέφωνά του. Από αυτό το τηλέφωνο βρήκαν τον Τζακογιάννη και βρήκαν και τους υπόλοιπους 90. Ο Γιαννάκης είναι αυτός ο Γιάννης Παπαδόπουλος, που τώρα είναι στο περιβάλλον της ΑΕΚ, που μαζί με τον Μελισανίδη στρίβουν τα γεννητικά όργανα, απειλεί τους ανθρώπους και ουσιαστικά είναι ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι αυτός που πηγαίνει σε όλες τις εκλογές των ΕΠΣ, μαζί με τον Δανίλ της Αχαΐας και μαζί με τον Τάσιο της Αχαΐας του Ταμεία, πρόεδρος της Ταμείας. Γιατί τα λέω αυτά τα δύο ονόματα. Θα δείτε στη μήνυση που έχουμε κάνει σήμερα ότι περιλαμβάνονται ο Μεϊντάνας, που είναι ο τέταρτος, ο Αβάρ. Ποιας ενώσεως είναι. Τι οργανωμένο έγκλημα ήταν εις βάρος του Ολυμπιακού προχτές. Ο Μεϊντάνας είναι ο Αβάρ. Μετά τον ανιψιό του Μίχελ, ο άλλος είναι ο Μεϊντάνας, ο κολλητός φίλος του Δανίλ και του Ντάσιου. Και ποιος είναι ο Δανίλ και ο Ντάσιος. Η αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτοί που πηγαίνουν σε όλες τις εκλογές των ΕΠΣ και εκλέγουν ως προέδρους αυτούς που θα είναι αύριο ΔΣ στην ΕΠΟ και αυτοί που εκλέγουν την ΚΕΔ. Αυτοί που εκλέγουν τις επιτροπές, αυτοί που εκλέγουν την εκτελεστική, αυτοί που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε τι έγινε προχθές στο ΜΑΤΣ Ολυμπιακού ΑΕΚ. Πόσο οργανωμένο έγκλημα ήταν. Και για ποιο λόγο μηνύσαμε τον Μπαλτάκο. Ποιος είναι ο Μπαλτάκος. Ο Μπαλτάκος είναι τυπικά πρόεδρος της ΕΠΟ. Τυπικά η ΚΕΔ είναι ανεξάρτητη. Πόσες φορές ο Μπαλτάκος έχει αλλάξει το διαιτητή παραμονές αγώνων μεγάλων. Στην μήνυσή μας έχουμε βάλει όλα τα σχετικά. Και το κυριότερο απ' όλα. Ποιον κατήγγειλε ο Μπένετ όταν έφυγε και παραιτήθηκε. Ότι επενέβαινε στο έργο του. Τον Μπαλτάκο. Δηλαδή αυτά τα έκαναν προχθές εις βάρος του Ολυμπιακού. Γι' αυτό είναι ο Κούγιας εδώ. Δεν θέλω να αγνοήσω τους στενούς συνεργάτες του κ. Μαρινάκη. Αλλά δεν είναι ούτε 73 χρονών όπως είμαι εγώ, ούτε έχουν την εμπλοκή να έχουν διοικήσει και να είναι ιδιοκτήτες 5 ιστορικών ομάδων. 42 χρόνια. 1000 ποδοσφαιριστές έχω πληρώσει. Ούτε έναν δεν έχω αδικήσει. Ούτε σε έναν δεν έφαγα μια δραχμή. Ούτε μια ομάδα μου δεν υποβιβάστηκε ποτέ οικονομικά. Τις άφησε όλες με προπονητικά κέντρα και γεμάτους ποδοσφαιριστές. Για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ. Για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης. Στο μικρολίμα, τι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, το έχω ρωτήσει. Στο μικρολίμα, λοιπόν, που πηγαίνουμε και όχι. Θέλω να σας πω για να καταλάβετε. Η μήνυση για την εγκληματική οργάνωση πνίγομαι στη δουλειά μου. Και εγώ και οι 13 συνεργάτες μου. Πνίγομαι στην κυριολεξία. Δεν έχω προλάβει να την ολοκληρώσω. Θα είναι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Όμως, να μην κοιμάται κανείς ήσυχος. Κανείς να μην κοιμάται ήσυχος. Γιατί. Οι εισαγγελείς θα ψάξουν να βρουν ποιοι πηγαίναν και ποιοι μέναν σε ξενοδοχεία όταν ήταν όλες οι εκλογές των ενώσεων. Και ήταν σίγουρα τρεις. Γιάννης Παπαδόπουλος, Δανίλ και Ντάσιος. Και το κυριότερο απ' όλα. Σε ορισμένες και στις περισσότερες, με ειδικά πληρεξούσια. Αυτοί ψήφισαν 15 σωματεία και τα 8 είχαν ειδικά πληρεξούσια αυτούς. Σε ορισμένα έχουν ψηφίσει και οι ίδιοι. Σε ενώσεις που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την Ένωση Πατρών, ούτε πουθενά άλλου. Και υπάρχουν δημοσιεύματα. Για μπράβους και για δροδοκίες. Αυτά θα τα βρουν οι εισαγγελείς. Και να δούμε και ποιοι ειρωνεύονται και πώς τολμάει αυτός ο Γλυκούλης ο Διακοφώτης που κυκλοφορεί με ένα τζιπ 300.000 ευρώ νοικιασμένο από την ΕΠΟ να λέει στο Θωμαίδη. Και θα δούμε ποιος είναι ο Θωμαίδης. Ο γραφικός Κούγιας. Ποιος γραφικός, ρε Φουσκή. Τι ήθελε προχθές. Πέσανε η Κόρυνθος με τον Άργος και ήταν εκεί για να δει ένα χειρουργείο ενός διαιτητού Πειραιά Πουλόπουλου. Που είναι το δεξί χέρι του Σπυρόπουλου και τον έχει βάλει στα όλα τα παιχνίδια πρέστης και φυσικά στα κρίσιμα. Για να καταλάβουν όλοι, τα ξέρουμε όλα πια. Γιατί μπορεί ο Μαρινάκης να είναι στην Αμερική, να μην προλαβαίνει, αλλά υπάρχουν τα παιδιά που είμαστε μαζί εδώ και όλη μέρα τα ξεσκονίζουμε όλα. Όλα. Όλα μέχρι τίποτα. Δεν θα πέσει τίποτα κάτω. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ. Εκεί λοιπόν στο τραπέζι αυτό μου λέει να σου συστήσω και τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο.
Εγώ δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Βλέπω ένα χοντρούλι. Μου λέει, μα αδίκησες, μου λέει. Από εκείνη την ημέρα, Παπαδόπουλος, Θωμαίδης και εγώ αχωρίστη. Στα μπουζούκια, μαζί. Σε μια φορά που βγήκαμε στη Λιούπολη, ήταν μαζί και ένα εισαγγελέας, τεράστιος σαν εισαγγελέας του Αεροπάγου, φίλος του Θωμαίδη, κατέχει κέρια θέση αυτή τη στιγμή, και είμαστε στο ίδιο τραπέζι όλοι μαζί. Και δεν μιλάω για τον Ισίδωρο τον Γιάκο. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ. Τι συνέβη με εμένα και τον Μαρινάκη. Όταν ο Μαρινάκης με λέει σκουπίδι και εγώ τον λέω αντίστοιχα. Ο Μαρινάκης, εγώ τον Μαρινάκη δεν τον ξέρω καθόλου. Δεν μου έχει κάνει κάτι. Οι ομάδες μου ήταν στη Β' και στη Γ' Εθνική. Όμως για να αποδείξω ότι έχει βάση αυτό το οποίο έλεγα χρόνια, χρησιμοποίησα τις κασέτες. Και από εκεί και πέρα, επειδή περίμενα να καθαρίσω το ποδόσφαιρο τότε, πίστευα ότι επικεφαλής όλων αυτών του Γιακογιάννη, του Τσακογιάννη και των υπολείπων και του Μπέου ήταν ο Μαρινάκης. Όμως, σε μια στιγμή τι βλέπω. Ότι όλη η δικογραφία προσανατολιζόταν στο Μαρινάκη, ο οποίος πουθενά δεν φαίνεται να μιλάει, να λέει, να σκευάσει ένα αποτέλεσμα, να κάνει τίποτα, και να μην ασχολείται καθόλου ο Θωμαίδης με τους άλλους, οι οποίοι πραγματικά από τις κασέτες που ήταν συγκλονιστικές, φαινόταν να έχουν στήσει όλα τα προβλήματα της Β' Εθνικής εκείνο το χρονικό διάστημα, μέχρι το 2008. Και καταλαβαίνω ότι με χρησιμοποιούν για να αποκτήσει κύρωση καταγγελία. Πηγαίνω στον πατέρα και το λέω. Μου λέει, πάρε ένα ρολόι, μου λέει, πλατινένιο, γιατί πραγματικά μου λέει, σε εκτιμώ τόσο πολύ για αυτό που σου κάνει. Να του λέω, έχω βάλει τη ζωή μου σε κίνδυνο, γιατί αυτοί οι εγκληματίες από την Ηλιούπολη έχουν κατηγορηθεί κατά επανάληψη ότι σκοτώνουν ανθρώπους. Όμως πες μου τι συμβαίνει εδώ. Μου λέει, εδώ βλέπω, λέω, ότι εσύ όλη την ημέρα και ο Θωμαέδης είσαστε με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Τι είμαι εγώ? Σε εκείνο το χρονικό διάστημα συμβαίνει το εξής προκλητικό για τη δικαιοσύνη. Ο Μπέος, δικαίως, χρησιμοποιώντας έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Ζήση Κωνσταντίνου, έχει κάνει μήνυση στον Νίκο Πατέρα για την υποκλοπή των συνομιλιών μεταξύ τους. Και έχει κάνει και μια συνέντευξη στο Λίδρα Μάριοτ που τον κατονομάζει κανονικά. Πριν προφυλακιστεί. Όταν έκανε τη συνέντευξη το Μάρτιο του 12, 8 Μαρτίου, του συνέλαβαν τον Ιούλιο του 2012, αν θυμάστε. Έχει αντιληφθεί τι γίνεται ο Μπέος γιατί είναι οξυτερκής και κάνει τη συνέντευξη αυτή. Και τι λέει? Ότι αυτές οι συνομιλίες είναι του πατέρα που έβγαλε τον εαυτό του από μέσα, αυτός μας επέκλεψε. Ήταν φίλος μας, είμαστε μαζί, κάναμε διακοπές μαζί, είμαστε ταυτόσιμοι και αυτός το έχει κάνει. Και τι γίνεται του θαύματος? Εξαφανίζεται η ποινική δίωξη βάρος του πατέρα για την υποκλοπή και παραπέμπει ο Ντογιάκος και οι εισαγγελείς τους οποίους έλεγε εμένα για τη χρήση του περιεχομένου της κασέτας σε βαθμό κακουργήματος. Το οποίο τι σήμαινε? Ένας δικηγόρος, αν καταδικαστεί για κακούργημα, χάνει την αδειά του. Επειδή δηλαδή εγώ έκανα τις ερωτήσεις μου αυτές και επειδή εκείνο το χρονικό διάστημα ο Ξιδερκής Κουρτάκης, Γιάννης, ευληματικός εκδότης των παραπολιτικών, με επιλέγει να τον σώσω αυτόν και τον Τζένο, λόγω του κύρους μου ως δικηγόρου και των γνώσεών μου, από αυτό που του στείλανε για εκβίαση ο Καμένος, η σύζυγός του, και φαίνεται από επικλαπήσεις συνομιλίες ότι έλεγχαν ακόμα και τον προϊστάμενο της Αγγελίας Αθηνών για τη στημένη αυτή υπόθεση Βάλλον Κουρτάκη και του αίμης του Τζένου. Ήρθαμε κοντά με τον Μαρινάκη και δώσαμε αμοιβές εξηγήσεις. Και τα είπα και στο δικαστήριο ακριβώς έτσι. Και κανείς δεν τα έγραψε. Ό,τι σας λέω σήμερα, τα είπα και τότε. Αυτοί λοιπόν που αγωνιούν και νομίζουν ότι θα παρασύρουν κάποιους αφελείς ή θα δώσουν το δικαίωμα σε κάποιους στημένους με αυτά τα τρόλ να δυσφημίσουν εμένα και να με αποδυναμώσουν για να μην έχω το κύρος αυτό που έχω ως νομικός κυρίως, αλλά και ως γνώστης του ποδοσφαίρου και ως αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και ως εκπρόσωπος του Ολυμπιακού παντού. Από σήμερα να μην κοιμούνται. Ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθούν αυτοί που έστησαν το παιχνίδι προχθές. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 47 πρωταθλήματα. Σε συζήτηση που είχα τον κύριο Μαρινάκη, του είπα μη σκάς. Και τι έγινε? Όχι, μου λέει, αν αξίζουμε να το πάρουμε, να το πάρουμε. Του λέω, έχουμε και την Ευρώπη. Μην δώσουμε δικαιώματα.
Κάνουμε τις μεταγραφές. Εσύ έφερες τον Μαρτσέλο, εσύ έφερες εκείνο, έφερες τον άλλον. Πρέπει ο Ολυμπιακός, έχουμε μπροστά μας τόσα παιχνίδια, να διεκδικήσει και πάλι το πρωτάθλημα. Το ίδιο λένε και οι στενοί του συνεργάτες. Και ο άνθρωπος αυτός που πρέπει να έχει δώσει πάνω από 150 εκατομμύρια για τον Ολυμπιακό και που έχει έσει θύμα της εμπιστοσύνης του σε προπονητές, τεχνικούς διευθυντές, θα δείτε τις επόμενες μέρες τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί, εάν δεν έχεις ισχυρή ομάδα, δεν μπορείς να είσαι και ένας άνθρωπος με κύρος στις καταγγελίες. Και όταν θέλεις να καθαρίσεις το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις την καλύτερη ομάδα. Όταν απέναντί σου έχεις αυτή την εγκληματική οργάνωση, η οποία έφτασε στο σημείο να κάνει αυτά που έκανε στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ και που θα τα ξανακάνει. Έχουν πιάσει κορόιδο και τον Αλαφούζο. Του δίνουν κανένα απέναντι μαϊμού όπως του δώσαν προχθές με τον Πανετολικό. Και όταν θα έρθει ο Τουμπάκοβιτς, όπως έγινε πέρσι, αν θυμάμαι καλά το διαιτητή, και αρχίσουν τα πριονίδια και γελάνε και πηγαίνουν στα μπουζούκια μετά. Το ρέμο τον παγάσα. Άμα μιλήσω για το ρέμο και πόσο πολύ τον έχει ευεργετήσει ο Μαρινάκης, θα πέσουν τα σήματα κάτω. Άμα μιλήσω για τον Καρυπίδη, αυτόν που δύο χρόνια. Αυτόν τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Καρυπίδης δύο χρόνια εμφανιζόταν ως πρόεδρος Super League. Ήμουν τότε ιδιοκτήτης ΑΕΛ. Θόδωρος Καρυπίδης. Κανείς δεν μπορούσε να κοιτάξει το πατρόνυμό του. Τι ανακάλυψα λοιπόν μετά από ένα χειρουργείο με ένα διαιτητή Φωτιάδη, ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης που είναι πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Άρεος, είναι ο ξαδερφός του, ο οποίος δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Και εμφανιζόταν, είχε το θράσος να εμφανίζεται με τα ξυρισμένα πόδια και με τα κομψά ρούχα στη Σούπερ Λίγα να κάνει τον πρόεδρο και δηλώσεις, ενώ δεν ήταν τίποτα, ήταν απατεώνας. Και ερχόταν και ο νομικός σύμβουλος μαζί, τον Πιλήρης, αυτούς που είναι εκπρόσωπος τώρα, και έλεγε ο κύριος πρόεδρος. Και όταν τους το αναποκάλυψα στην Σούπερ Λίγα, δεν κάναν τίποτα. Γιατί ποιος ήταν πρόεδρος? Άλλο κολλητήρι. Ποιος είχε εκλεγεί πρόεδρος? Ψάξτε να βρείτε τότε. Λοιπόν, αυτόν τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα στην κυριολεξία. Γιατί βογγίξαν όλοι από την πρώτη μου παρουσία στη Super League 1. Ασχολείται κανείς με την εγκληματική οργάνωση? Ασχολείται κανείς με το γεγονός ότι από το 1986 ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, γιατί τα ψάξαμε και τα βρήκαμε όλα, ως τι εξοδικητικός παράγων του Ιωνικού, Δημήτρης Μελισσανίδης. Ιωνικός τότε πρόεδρος Μιχάλης Πανός, πατέρα αυτού του εξαίρετου επιχειρηματία και ιδιοκτήτη του Ατρομήτου, του Γιώργου του Σπανού. Εγώ τον γνωρίσαμε, ήμουν ποδοσφαιριστής τότε, έπαιζα στη Β' Εθνική. Ένας φανταστικός άνθρωπος ο Μιχάλης Πανός. Είχε για τα θελήματα του Μελισσανίδη, ο οποίος τότε είχε σχολείο οδηγών. Δεν μπορούσε να είναι διοικητικός παράγοντας γιατί. Ως εξοδικητικός παράγοντας του Ιωνικού έκανε δύο τετελεσμένες δωροδοκίες εις βάρος δύο ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού Λιωσίων. Που είναι απόλυτο κόλλημα. Σήμερα θα ακούσετε μόνο αλήθειες και θα δείτε πώς επιλέγονται οι αθλητικοί δικαστές, πώς επιλέγονται οι πρόεδροι των Επιτροπών Οικονομικών, Επιλύσεις Οικονομικών Επιτροπών της ΕΠΟ σήμερα, τι έχουν κάνει προηγουμένως. Τι έκανε λοιπόν ο εξοδικητικός παράγοντας που δεν μπορούσε να είναι διοικητικός παράγοντας λόγω της καταδίκης του για δωροδοκίες και λόγω του ότι είχε καταδικαστεί για ηθική αυτουργία σε ψυχή βεβαίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Συγκοινωνιών για την έκδοση μαϊμού διπλωμάτων. Είπε τα εξής και είναι πρωτοσέλιδα και τα βρήκαν οι συνεργάτες μου στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι απειλές δολοφονίας, πρωτοσέλιδο το 1986. Αναπαραγωγή από αυτόν που γράφει τη στήλη σε συνεργασία μαζί μας στη Sport Day. Νορβηγός είναι ο πρόεδρος ΚΕΔ. Επειδή βέβαια ο Νορβηγός δεν γνωρίζει καλά τα ελληνικά και τις ελληνικές συνήθειες, θα τον ενημερώσω ότι 29 Ιανουαρίου του 1986, ημέρα Τρίτη, ο εξοδικητικός παράγοντας του Ιωνικού Δημήτρης Μελισσανίδης απείλησε κατά την κλήρωση των ιδιωτητών για τη Β' και Γ' Εθνική ότι θα δολοφονηθεί διαιτητής στην Νεάπολη εάν διαπιστώσει αυτός λάθος εις βάρος του ομάδα του. 1986. Τώρα θα μου πείτε,
Πώς έχει, ενώ είχε αμετάκλητες καταδίκες, αγόρασε μετοχές που είναι ονομαστικές ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Ρωτήστε τον τότε αθλητικό δικαστή Ερωτόκριτο Ερωτόκριτου. Νομικός σύμβουλος τότε στην ΕΠΑΕ, Τάκης Μπαλτάκος. Ρωτήστε τον Τάκη Μπαλτάκο τι εισηγήθηκε όταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέδειξε το θέμα, αντιπρόεδρος εγώ τότε, στην ΕΠΑΕ, τι εισηγήθη ο Μπαλτάκος. Και τι αποφάσισε ο κύριος Ερωτοκρήτου τότε για να ξεπεραστούν τα ξεπέραστα νομικά κολλήματα. Ψάξτε το. Ποιος κάνει κουμάντο τώρα στο ποδόσφαιρο. Κάνει ή δεν κάνει ο άμεσος συνεργάτης του Μελισανίδη, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Κάνει ή δεν κάνει. Κάνει. Ανεξάρτητα τι είπε η Επιτροπή Διοντολογίας ότι δεν ανακάλυψε σχέση του Γιάννη Παπαδόπουλου με την ΑΕΚ, που πρέπει να γελάνε και τα τσιμέντα, όχι του Καραϊσκάκη, της Αγίας Σοφιάς. Ότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος δεν έχει σχέση με την ΑΕΚ. Δεν έχει καμία επαφή. Και γι' αυτό το λόγο δεν προέκυψε αιτιώδης σύνδεσμος στην καταγγελία τη δική μου που δεν κλήθηκαν ότι αυτοί εκβίαζαν σε εκλογές των ΕΠΣ και τους απείλαξαν. Όταν ο εισηγητής είχε ζητεί ισόβιο αποκλεισμό και τον δύο από το ποδόσφαιρο. Και ήρθε η κυρία Λουίζα Ιωαννίδου και είπε: δεν διαπιστώσαμε αιτιώδη σύνδεσμο. Τι έχει κάνει η ΑΕΚ. Ποιος είναι επελέγει από την ΕΠΟ, ως ποιον έδιωξαν και ποιον πήραν πρόεδρο της Επιτροπής Επιλύσεως Οικονομικών Διαφορών. Τον αθλητικό δικαστή που τότε επέτρεψε να πάρει μετοχές ο Μελισανίδης, τον κύριο Ερωτόκριτο Ερωτοκρήτου, συνταξιούχο ρεπαγίτη. Για να δούμε αν ελέγχει η εγκληματική οργάνωση το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε καλά κάτω όμως τώρα. Γιατί είναι εγκληματική οργάνωση. Μελισανίδης, πρόεδρος της ΑΕΚ, 1995. Το 96 πουλήσε τον Δοχανά. Το 97 έγινε πρόεδρος εγώ. Διετής Μπάκας. Κάντε μια έρευνα τον Τζαρούχα, τον δημοσιογράφο, τον έγκριτο δημοσιογράφο, του οποίου ήταν ανυψιός ο Μπάκας. Ποιος πήγε να τον σκοτώσει. Κατά σύμπτωση μετά το τελικό εκείνο. Κάντε μια έρευνα. Εγώ θα μιλάω με στοιχεία από εδώ και πέρα. Και όποιος θέλει στον εισαγγελέα, και στον εισαγγελέα, και οπουδήποτε άλλο θέλουν. 2010. Βασάρας. Ποιος κάνει κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νίκος Πατέρας. Ποιος είναι αντιπρόεδρος της ΕΠΟ. Νίκος Πατέρας. Πού τον έδιναν τον Βασάρα. Γιατί τον έδιναν. Τι δημοσιοποιήθηκε για το Θαμνάκια. Πάμε παρακάτω τώρα. Κάποια στιγμή ο Μελισανίδης αποφάσισε να πάρει την πτωχευμένη για τρίτη φορά ΑΕΚ, δεύτερη τρίτη φορά, μετά το χάος Νικολαίδη και των υπολείπων που διαχειρίστηκε τα λεφτά τους, και πρέπει να ανέβει από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Πηγαίνει στη ΓΑΜΑ Εθνική, για μένα σκανδαλώδης απόφαση να πάει τετάρτη εθνική τότε, αυτή είναι η άποψή μου η νομική, όμως πήγε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ποιος είναι ο υπεύθυνος ορισμού ιδιωτών στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ένας από τους εντιμότερους Έλληνες διαιτητές, Τσαχυλίδης. Πόσο ξύλο έφαγε ο Τσαχυλίδης μετά από ένα άτυχο παιχνίδι της ΑΕΚ. Τα αξιοποίησε κανείς. Εγώ δεν έχω κανένα στοιχείο ότι τον έδιναν κάποιοι που έβαλε ο Μελισανίδης, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος που με ενδείξεις λειτουργεί στη δουλειά του, γιατί και τα δικαστήρια με ενδείξεις λειτουργούν. Τι έγινε αυτή η υπόθεση. Πού βρίσκεται. Έπρεπε αυτή η επαγγέλτος να ασχολείται κάποιος μαζί της. Πάμε παρακάτω. 2014. Πρόεδρος και ζωγράφος. Πού βρίσκεται η ΑΕΚ το χρονικό διάστημα. Έχει κερδίσει το πρωτάθλημα της Σούπελ της ΓΑΜΑ Εθνικής, επαγγελματική τότε, και πηγαίνει στο Πελίγα 2. Τι συμβαίνει με τον ζωγράφο. Πόσο ξύλο έφαγε ο ζωγράφος. Και αφήστε και το άλλο χιδαίο. Ο Θωμαΐδης, σε μια στιγμή, χωρίς να ασχοληθεί κανένας εισαγγελέας, δημοσιοποίησε κασέτες από τις επικοινωνίες του ζωγράφου, τις οποίες έκανε μέσα από το αυτοκίνητό του. Ποιο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το οποίο του είχε δώσει
να χρησιμοποιεί η ΕΠΟ και ήτανε το αυτοκίνητο από την εταιρεία Avans, του ιδιοκτήτου Τσακατούρα, ένθεμου οπαδού του Παναθηναϊκού, αλλά κυρίως τι, αδελφικού φίλου του Γιάννη Παπαδόπουλου. Είμαι βέβαιος ότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος μεσολάβησε για να είναι αυτός που νοικιάζει τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν. Και κοιτάξτε, Jeep 300.000 ο Διακοφώτης, για να κάνει βόλτες στην Αθήνα. Ποιος άλλος χρησιμοποιούσε αυτοκίνητο της Advance? Ποιος άλλος χρησιμοποιούσε? Ένας φτωχός λιμενικός ονόματι Χριστοφορίδης, ο βασικός μάρτυρας για να δημιουργηθεί η σκευωρία εις βάρος Μαρινάκη στον Ουρουάν, ο οποίος δεν είχε μαντήλι να κλάψει και βρέθηκε με Jeep 3.000 κυβικών νοικιασμένο από την Advance του κολλητού του Γιάννη Παπαδόπουλο, με μοτοσυκλέτα αξίας 40.000 ευρώ, με ταξίδια στη Φιλανδία στο χωριό του Άι Βασίλη με την οικογένειά του, ταξίδια στην Ιαπωνία. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, όταν προσπαθήσαμε μαζί με τον Γιάννη τον Κουρτάκη, μετά από μια έρευνα που έκανε και δώσαμε μια κασέτα που εν γνώση του την είπε σε μένα το τι ακριβώς έχει συμβεί στον εισαγγελέα στον Πειραιά, ξεσηκώθηκε ο τόπος και αυτή η υπόθεση ακόμα δεν έχει διελευκαθεί. Πάμε λοιπόν για να δούμε τι επιλεκτικά αυτιά έχουν αυτοί που ασκούν τις διώξεις. Αυτά που γίνονται το 2014 γίνονται πρώτης επαφής της δικής μου με τον Μαρινάκη και τη σχέση μου με τον Γιάννη Κουρτάκη. 2015, Σομαρακάκης. Για θυμηθείτε το αυτό. Τι θέση είχε ο Σομαρακάκης στην ΚΕΔ? Υπεύθυνος επιλογής των διαιτητών της κατηγορίας που έπαιζε η ΑΕΚ. Για πάμε παρακάτω μετά. 16. Σούπερ Λίγκ πια η ΑΕΚ. Τι συνέβη με τον Γκίζα? Τι συνέβη με τον Κύρκο? Και ποιοι πυροβόλησαν για να σκοτώσουν τον Λίβα, που τότε ήταν δικηγόρος του Ολυμπιακού? Το έψαξε κανείς? Για να δούμε τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση. Γιατί είδα τώρα, χωρίς να θέλω, ξέρετε ότι είμαι δικηγόρος των αστυνομικών, αρνήθηκα να υπερασπιστώ το 18χρονο, γιατί έχω υπερασπιστεί όλους τους αστυνομικούς. Με επιλέγουν οι διοικήσεις, οι συνδικαλιστικές, με θεωρούν ικανό να το κάνω. Με το παιδί το 18χρονο τώρα στο Ρέντι. Όπου από το πρωί μέχρι το βράδυ εγκληματική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση. Το Λίβα, ποιος τον πυροβόλησε? Δεν ξέρω. Πρέπει να το βρει η δικαιοσύνη. Όμως οι ενδείξεις, εάν διαβάσει κάποιος το συγκεκριμένο άρθρο στον κώδικα ποινικής οικονομίας, οι ενδείξεις είναι το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο. Δεν χρειάζεται να είσαι μπροστά και να ανακαλύψεις ποιος είναι αυτός. Ψάχνεις να βρεις ποιος έχει κίνητρο. Προχωρούμε πιο κάτω τώρα. Super League 2019. Κάκος. Ντούστα αποδυτήρια ΑΕΚ Ατρόμητος. Τώρα αυτός ο Κάκος, δεν ξέρω αν τα χάσε τα μαλλιά του με αυτά που συνέβησαν εκείνη την εποχή ή αν τα είχε χάσει πριν. Αλλά το ψάξε κανείς. Το ψάξε κανείς. Ποιοι πήγαν στα αποδυτήρια? Τι κάναν στα αποδυτήρια? Σούπερ Λίγκα 2020. ΑΕΚ Άρης. Επίθεση. Με στραγγαλισμό των γεννητικών οργάνων. Αυτό δεν το είχα δει ποτέ. Πρέπει να είσαι μάστορας. Του ξένου διαιτητή. Μαζί με Γιάννη Παπαδόπουλο. Τον άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την ΑΕΚ. Την ίδια χρονιά έφαγε το ξύλο της αρκούδας ο Καρυπίδης. Ορίστε. Α, ξέρω δεν είναι. Το ξύλο της αρκούδας ο Καρυπίδης. Ο οποίος δεν έκανε ούτε καν μήνυση. Ο Χαλάωα στα πόδια. Αυτή η αντρούκλα που κυκλοφορεί με 10 μπράβους και όταν αποκάλυψα το ότι εξαπατά τη Σούπερ Λίγκα, ήρθε και με περίμενε σε ένα βενζινάδικο στη Βουλιαγμένη που εγώ, όπως ξέρετε, δεν έχω το οδηγό. Θα πω όμως μετά τι συμβαίνει. Όλοι οι συνεργάτες του Βαγγέλη Μαρινάκη κυκλοφορούν με security. Δεν έχουν εχθρούς ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε πουθενά άλλο. Διερωτάται κανείς γιατί κυκλοφορούμε security?
Το σκέφτηκε κανείς? Πάμε παρακάτω. Σούπερ Λίγκα, ΑΕΚ. ΑΕΚ, καταγγελία του Καρυπίδη. Ότι ο Μελισανίδης του είπε, τότε ο Καρυπίδης, δεν θέλω να πω τι έλεγε στο περιβάλλον του Ολυμπιακού, δεν θέλω να πω, γιατί, ξέρετε, η αίσθηση ντροπής έχει χαθεί σε ορισμένους ανθρώπους. Νομίζουν ότι άμα βγάλεις 5 φράγκα με οποιοδήποτε τρόπο, έχεις λύσει τα προβλήματά σου. Στις δικές μας γειτονιές, όταν έκανες κάτι πρέπει να ντρέπεσαι, εξαφανιζόσουν τελείως. Θα σε βάλω σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Πάλι δεν έκανε μήνυση. Για να δούμε πιο πέρα τώρα λοιπόν. Σούπερ Λίγκα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Θυμάστε τι έγινε με τους διαιτητές? Ο κύριος Αλαφούζος το θυμάται? Νομίζει ο κύριος Αλαφούζος ότι δεν θα γίνει ό,τι έγινε πέρσι με τον Τουμπάκοβιτς? Έχει μπερδέψει ο κύριος Αλαφούζος το ποδόσφαιρο με τα τουρκικά σύριαλ και με τις επιχειρήσεις. Όμως το ποδόσφαιρο έχει αρχές, και όταν είσαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού και ιδιοκτήτης, ούτε δημόσιες σχέσεις με εγκληματικές οργανώσεις κάνεις, ούτε σε πιάνουν κορόιδο. Εάν δεν έχεις δυνατότητα να καταλάβεις ότι σε πιάνουν κορόιδο και ότι τα εκατομμύρια οπαδών του Παναθηναϊκού δεν τους νοιάζει αν εσύ βγάζεις λεφτά με τα τουρκικά σύνδιαλ και με τον Ατζούν, αλλά τους νοιάζει να καταγγέλεις στη δικαιοσύνη, στον εισαγγελέα, στα αρμόδια όργανα, αυτό που κάνουν εις βάρος της ομάδος σου. Όχι να συνασπίζεσαι μαζί για να φας το μαρινάκι, ώστε να μην υπάρχει αντίδραση. Αυτό που έγινε προχτές, Ολυμπιακός τι είναι? Είναι μέλος συνεταιρισμού, είναι ιδρυτικό. Με το καταστατικό υποχρεωτικά έλεγαν ότι θα πρέπει να είναι μόνιμα πρόεδροι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Έτσι έγινε του Ολυμπιακού, έτσι έγινε του Παναθηναϊκού, έτσι έγινε της ΑΕΚ ο Νικολαίδης. Έπρεπε να έχει γίνει άνω κάτω από τη Σούπερ Λίγκα. Όταν πληροφορήθηκαν και είδαν αυτά που έγιναν προχτές, ήταν ανάγκη να κινδυνεύουμε να πάθουμε κεφαλικό εμείς? Τι έπρεπε να κάνει στο διαιτητή δηλαδή? Αν αυτό το έκανε στην ΑΕΚ, όταν τα έχει κάνει αυτά και κάποιους απλούς αγώνες, θα είχε μείνει χωρίς γεννητικά όργανα. Ο ΑΒΑΡ θα τον είχαν ανακαλύψει που βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Ο ανιψιός του Λιούμπος Μίχελ? Ναι ή όχι? Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Τι Σούπερ Λίγκα είναι αυτή? Γι' αυτό δεν με θέλουν εμένα. Γι' αυτό γίνεται αυτός ο πόλεμος λάσπης. Θα τους κλείσω φυλακή, σας το λέω, όπως έκλεισα και τους προηγούμενους. Κούγιας είμαι. Και δεν πληρώνομαι. Δεν είμαι έμιστος υπάλληλος. Αγαπώ το ποδόσφαιρο. Και χαίρομαι που ο Μαρινάκης το θέλει καθαρό. Πληρώνει τα παλιά. Δεν το αξίζει. Κοιτάξτε τι έχει κάνει. Πήρε πεταλήματα τώρα με τέτοιο κυνηγητό. Έφτασε ο κόπτος στο οκτένι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Κυβέρνηση. Βγήκε αυτό το εξαιρετικό παιδί, ο Παύλος ο Μαρινάκης. Σας είπα την άποψή μου για αυτόν. Τις ανταλλαγές μηνυμάτων που έχουμε σε ανύποπτο χρόνο μεταξύ αυτού και πόσο πολύ καμαρώνω την πολιτική του εξέλιξη, όμως κατεξευθελίστη. Και κατεξευθέλισε και τον Πρωθυπουργό. Όταν είπε ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται με ένα πέναλτι. Τι λες ρε εσύ? Ποια κυβέρνηση? Και ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να πλήξει το αυτοδιοίκητο. Για να δούμε λοιπόν. Ποιος έφερε εδώ το Σέφεριν? Ποιος επέβαλε την ολιστική μελέτη? Ποιος την ανήγγειλε με δημόσιες τοποθετήσεις? Είτε στη Μεγάλη Βρετάνια, είτε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο? Ναι ή όχι? Ποιος έκλεισε τα γήπεδα τώρα? Τα έκλεισε η Σούπερ Λίγκα? Τα έκλεισε η ΕΠΟ? Τα έκλεισε η κυβέρνηση? Σύμφωνα με το καταστατικό της UEFA και της FIFA, αυτό είναι παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο. Εκεί δεν τους νοιάζει το αυτοδιοίκητο. Αλλά το κυριότερο απ' όλα, ο κύριος
Παύλος Μανάκης, δεν ξέρω αν έχει μεγαλώσει το κολέγιο του Ήτων ή όπως και ο γιος μου έχει τελειώσει το κολέγιο Αθηνών, αν και τα παιδιά στο κολέγιο Αθηνών είναι αγρίμια σχετικά με το ποδόσφαιρο και το πόσο λαχτάρα έχουν να βλέπουν ωραία παιχνίδια. Το ποδόσφαιρο απασχολεί εκατομμύρια Έλληνες. Είναι η κοινωνική θεραπεία μέσα στις φτωχές οικογένειες. Είναι η ψυχική θεραπεία στους πλέον ελίτ επιστήμονες και επιχειρηματίες. Έχουν καταλάβει τι σημαίνει ποδόσφαιρο και τι σημαίνει παγκοσμίως ποδόσφαιρο. Έχουν δει τον πρόεδρο της Ιταλίας ντυμένο σε ηλικία 90 ετών με τη στολή της Εθνικής Ιταλίας. Έχουν δει τους προέδρους της Γαλλίας ντυμένους με τη στολή της Εθνικής Γαλλίας. Έχουν δει τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών ή όλων των μεγάλων, και δεν μιλάω για την Αγγλία που είναι θρησκεία, και τι έκανε η Θάτσερ για να έχουμε ένα καθαρό ποδόσφαιρο. Δηλαδή στην Ελλάδα οι πολιτικοί δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει το ποδόσφαιρο σαν κοινωνική εκδήλωση. Τόλμησα μια φορά ως αντιπρόεδρος της ΕΠΑΕ να πω σε μια συνάντηση με, ήταν παρούσα και η πρώην Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, ότι κοιτάξτε, αυτή είναι η απόψη μου πάντα. Γι' αυτό είμαι και κούγιας. Το ποδόσφαιρο είναι κορυφαία κοινωνική εκδήλωση. Είναι το τελευταίο λαϊκό μαζικό κίνημα. Και μου είπε, κύριε, όχι και το τελευταίο λαϊκό μαζικό κίνημα, μου λέει ο κομμουνισμός είναι. Και τόλμησα να της πω ότι ξέρετε κάτι, αν αύριο κάνετε μια συγκέντρωση, θα μαζευτούν 10.000, 20.000 άνθρωποι. Εάν πάρει η Ελλάδα το παγκόσμιο κύπελο, θα μαζευτούν 5 εκατομμύρια Έλληνες. Μετά από λίγο πήραμε το ευρωπαϊκό κύπελο. Θυμηθείτε. Τι σημαίνει το ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει για την ψυχική ισορροπία των φτωχών ανθρώπων και των παιδιών τους. Πώς τολμάει να το πει αυτό. Ήταν πραγματικά ατυχές. Έχω τονίσει ότι εκτιμώ τον κύριο Μητσοτάκη. Έχω τονίσει ότι εκτιμώ πολύ τον Παύλο Μαρινάκη. Όμως, ο Ολυμπιακός τις επόμενες ημέρες διεμού και μπορεί να είναι μαζί και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα επισκεφτούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Θα τους ενημερώσουμε για την εγκληματική οργάνωση. Ήδη έχω επικοινωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα επικοινωνήσω και με τους υπόλοιπους τις επόμενες μέρες. Μέσα στη βδομάδα θα ζητήσουμε να έρθουν στον Ολυμπιακό οι πολιτευτές και οι βουλευτές του Πειραιά. Θα τους ενημερώσουμε έναν προς έναν. Τι συμβαίνει με την εγκληματική οργάνωση. Κυρίως τι συμβαίνει. Τι γίνεται με στοιχηματισμό στη ΓΑΜΑ και τη ΒΙΤΑ Εθνική. Είναι όλα στημένα. Μου έχουν στείλει από την Φθιώτιδα ένα φρούριο σπίτι πάνω στο βουνό του Σπυρόπουλου, το τρίτο μέλος ΚΕΔ που το μηνύω σήμερα. Από ό,τι έμαθα, είναι ασφαλιστής. Μου είπαν ότι είναι καινούριο. Εύχομαι να μην είναι αλήθεια. Όταν είδα το σπίτι, τρελάθηκα. Προσπαθώ να μάθω πότε ενεγέρθηκε. Ο Ολυμπιακός θα ζητήσει να ανοίξουν οι λογαριασμοί όλων των μελών της ΚΕΔ από το 2014 και μετά. Θα ζητήσει να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών. Θα ζητήσει μετά το παιχνίδι της Κυριακής να διαπιστωθεί ποιοι επικοινώνησαν με αυτούς τους τρεις εγκληματίες, τέσσερις με τον ΒΑΡ, πέντε με τον Μεϊντάνα, στο παιχνίδι της Κυριακής, για να δούμε ποιες κλήσεις για τις συνομιλίες δεν μπορούν να διαπιστωθούν. Θέλει διάταξη και βούλευμα. Αυτό δεν είχε γίνει γιατί δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει πριν τι θα γίνει. Ποιοι επικοινώνησαν με ποιους. Πώς έγινε η συνεννόηση με τον επόπτη του Μίχελ, για να, πρόεδρο της ΚΕΔ Σλοβακίας, για να μπουν αυτοί οι διαιτητές. Θα ζητήσουμε την άσκηση των τραπεζικών λογαριασμών όλων των μελών της ΚΕΔ. Δυστυχώς, πρέπει να ασχοληθώ. Θα δω, επειδή έχω κάνει. Δηλώσεις ως αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού όμως, ο κ. Αλέξης Κούγιας πια, μετά το παιχνίδι της Κυριακής, για τον καταλυτικό ρόλο τον οποίο η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον ονομάζει προστασία της εγκληματικής οργάνωσης,
με τον κύριο Δημητριάδη. Ο οργανισμός του Ολυμπιακού έχει να υποβάλει τις εξής ερωτήσεις. Η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι ότι το κεντρικό πρόσωπο στο ότι... Όχι, θέλω να κάνω πριν για τον κύριο Δημητριάδη να πω κάτι πάλι πιο σοβαρό. Στη μένα, στην πρεμιέρα μου, στην παρουσία μου, στη Σούπερ Λίγκα, ρώτησα τι έχουμε κάνει για τα στημένα. Τι έχει κάνει η Σούπερ Λίγκα που χρηματοδοτεί το ποδόσφαιρο για τα στημένα τα οποία αποκάλυψαν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Τι έχει συμβεί από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι σήμερα. Πού βρίσκεται η δικογραφία. Γιατί ο κύριος Σπυρόπουλος δεν την παραδίδει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Και το κυριότερο απ' όλα. Η καθυστέρηση για να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις είχε σχέση με αυτό που έκανε ο Μπαλτάκος και ανήγγειλε, που άλλαξε το ποινολόγιο. Όταν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έφεραν στην επιφάνεια τα στημένα της Β' Εθνικής, δεν γνωρίζω, υπάρχει μια φημολογία ότι είναι και παιχνίδια πρώτης εθνικής. Είμαι άσχετος. Η δικογραφία οδηγήθηκαν εκεί που είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, των ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελίων, είναι στο κτίριο που είναι η Εισαγγελία Διαφθοράς. Είναι δίπλα στο φετείο. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων, για να δούμε αν έχει σχέση αυτό, λέγεται Πέτρος Σταθάκης, ήταν ο Γενικός Αρχηγός της Ηλιούπολης, της οποίας τα αφεντικά ήταν Τσακογιάννης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Γενικός Αρχηγός Πέτρος Σταθάκης και Πρόεδρος Φύτρας. Όταν με υποκλοπές τους έπιασαν να στείλουν όλο το ποτάσμα της τότε Football League, σημερινή Super League 2. Πέτρος Σταθάκης έχει σουβλατζίδικο στην Ιούπολη σήμερα. Εκεί είναι η έδρα του. Εκείνο το χρονικό διάστημα τον είχαν στείλει στην Πάτρα. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε ξαφνικά στη Super League 2 μια καινούργια μόδα. Αμερικάνοι μερητητές. Τι δουλειά κάνουνε. Κατασκευάζουν κιλοτάκια για σπουργίτια. Αργεντινοί οι επενδυτές. Ήρθε ένας από το Ιράν. Ιράνο-Καναδός. Δεν τους έχει δει κανείς ποτέ. Κουμάντο. Αυτοί που ήταν όλοι στα Κοριόπολης. Και που αθώθηκαν λόγω παραγραφών. Γιατί ο ανακριτής εφέτης που χρεώθηκε την ιστορία του Κοριόπολης την κράτησε 6 χρόνια. Πήρε σύνταξη. Και παραγράφηκαν τα πλημελήματα και όταν οι πράξεις γίνανε από κακουργήματα πλημελήματα, γι' αυτό και δεν δικάστηκε κανείς. Και κάποιοι ουρλιάζουν ότι αθώθηκα και είμαι αθώος. Κανένας δεν αθώθηκε. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ. Πέτρος Σταθάκης. Το δεξί χέρι Τσακογιάννη, Παπαδόπουλου και Φύτρα. Φύτρας δεν λέγεται Κώστα. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ναι. Το θυμάμαι από τότε που γράφανε ανακοινώσεις εναντίον μου, ακόμη και για την οικογένειά μου. Όταν τους κατήγγειλα, τότε που δεν άφηναν την Παναχαϊκή να ανέβει από τη Γάμα Εθνική στη Super League 2. Γιατί, football league τότε, για να μην δω τι γίνεται. Πιστεύω το ίδιο κάνουν τώρα για την Κόνηθο. Σε ένα παιχνίδι της Κόνηθου, που ήταν παρόν ο Διακοφώτης, χωρίς να έχει κανένα λόγο στο Άργος, 3 κόκκινες κάρτες και 9 κίτρινες, εκ των οποίων οι 5 την επόμενη Κυριακή σημείωναν 3 κάρτες. Και δεν παίζανε. Και στο επόμενο παιχνίδι ήταν ντέρμπι με τη Θεία Λαραφίνας, παίξαμε με παιδάκια. Εχθές, στο πηλί της ΚΟ, η Κόνηθος έπαιξε με 9 παίχτες. Γιατί, λέει, καθόταν μπροστά στην μπάλα ο ποδοσφαιριστής και τον απέβαλε για καθυστέρηση. Κέρδισε ένα 0, είχαν 2-1, ισοφάρισε το 97, αποτύχει. Θα έπρεπε κάποιοι να ψάξουν τις στοιχηματικές αποδόσεις στο παιχνίδι Άργος Κόνηθος και πηλί Κόνηθος. Όπου η Κόνηθος ήταν πάντοτε φαβορή γιατί ήταν στην πρώτη θέση. Και να δούνε πώς κάποιοι ήξεραν τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων. Και τα έπαιξαν εκατομμύρια. Και τι αποδόσεις είχαν. Γι' αυτό δεν θέλουν να μπουν στη Super League 2 άνθρωποι τίμοι. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται στη Super League 2.
Πριν από λίγες μέρες και μόλις δημοσιοποιήθηκε ότι ανέλαβα τη θέση του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού και του Νομικού Συμβούλου και του εκπροσώπου παντού, μου ήρθε ένας φάκελος. Μέσα είχε μία σελίδα σε αυτή εδώ, μου τζουρωμένη έτσι περίπου, και στη σειρά είχε την αναφορά σε ομάδες και δίπλα το πώς θα είναι σημαδεμένα. Ορίστε. Το πώς θα είναι σημαδεμένα τα ψηφοδέλτια που θα ψηφίσουν του Super League 2. Αυτό το πέταξε κάποιος στα σκουπίδια. Ένας που ψήφισε να είναι όχι πρόεδρος, αυτός ο Μανάβης από κάτω από το Βλαχιώτη. Φανταστείτε πρόεδρος στη Super League 2, ένας Μανάβης από το Βλαχιώτη. Ακούστε, ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι υπάρχει ομάδα Βλαχιώτης. Ο οποίος έγινε πρόεδρος στη Super League 2, γιατί βεβαίωσαν οι ηθήνοντες της Ηλιούπολης, εκείνης της Ηλιούπολης που έστεινε τα παιχνίδια Super League 2 το 8 στο 10, ότι ήταν ειδικός σύμβουλος. Ο Μανάβης από το Βλαχιώτη ήταν ειδικός σύμβουλος της Ηλιούπολης. Του Τσακογιάννη, του Γιάννη Παπαδόπουλου και του Σταθάκη και του Φίτρα και αυτών που έστειναν όλα τα παιχνίδια τότε, ότι ήταν ειδικός σύμβουλος για το ποδόσφαιρο. Έπρεπε, σύμφωνα με το καταστατικό της Super League 2, πρόεδρος να γίνει ένας που έχει ή πτυχίο ανωτάτης σχολής ή κάποιος που να έχει δεκαετή αναμφισβήτητη παρουσία στο ποδόσφαιρο. Αυτοί βεβαίωσαν λοιπόν ότι είχε 5 χρόνια. Λείπαν άλλα 5. Και ποιοι βεβαίωσαν ότι είχε άλλα 5? Ο Αχαρναϊκός, ο οποίος είχε τότε ιδιοκτήτη ένα Μαυρίκο που τον απήγα και είχε ως αντιπρόεδρο του Μαυρίκου ένα Σταμούλη, ο οποίος τώρα είναι αντιπρόεδρος του Πελίγκα 2. Ο οποίος Σταμούλης, επειδή αυτή η ομάδα κατέρευσε ο Χαρναϊκός, μετακόμισε από την Αθήνα και ξαφνικά αγάπησε μια ομάδα σφραγίδα, τον Απόλλωνα Πόντου. Και τώρα είναι αντιπρόεδρος του Απόλλωνα Πόντου. Ποια είναι η τρίτη ομάδα που βεβαίωσε, για να φτάσουμε στα 10 χρόνια, ότι έχει παρουσία ο κύριος Μαρτζούκος? Δηλαδή, ο Μαρτζούκος από τη Μεσσηνία, τη Λακωνία, από το Βλαχιώτη, ήταν ειδικός σύμβουλος στην Ηλιούπολη, συγχρόνως μετά. Μετακόμισε, ήταν ειδικό σύμβουλο στο Χαρναϊκό και μετά μετακόμισε και ήταν ειδικό σύμβουλο στον Απόλλωνα Πόντου. Δεν ξέρω πότε καταγγείλει τις λαϊκές και πουλάει τις ντομάτες και τα αγκούρια, αλλά αυτός ήταν ειδικό σύμβουλο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τώρα. Ποιος το ενέκρινε? Ο νομικός σύμβουλος της Super League 2. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, νομικός σύμβουλος του Super League 2 είναι ο κ. Βουγίδης. Αυτά θα τα πούμε στην εγκληματική οργάνωση. Τι άλλο μου έστειλαν όμως? Ένα ηχητικό, στο οποίο μιλάει ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο του Ηρακλή Λάρισας, Λάμπρο Ιωακήμ, μία μέρα πριν από τις εκλογές. Και τι του λέει? Για να δούμε τι θα πούνε αυτοί που θέλουν να πάμε στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα, παιδιά. Στον εισαγγελέα. Τι του λέει, Λάμπρο? Σου στέλνω 30.000 να ψηφίσεις Μαρτζούκο. Ο άλλος του λέει πότε? Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε? Κύριε Μητσοτάκη, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε? Κύριε Μαρινάκη, Παύλο, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε και γιατί έγινε η αναφορά? Καταλαβαίνετε, κύριοι, που μου κάνετε την τιμή σήμερα να με ακούτε? Μου είπαν ότι με ακούνε παντού. Μου έχει δει ένα μήνυμα ότι σας ακούμε στην Αυστραλία και με ακούμε και στη Νέα Υόρκη. Ελπίζω, γιατί ο εισαγγελέας της Αυστραλίας δεν έχει αρμοδιότητα εδώ, να τα ακούει ο κύριος Γιώργος Οικονόμου της εισαγγελέας του Αιρίου Πάγου. Να τα ακούει ο κύριος Αλαφούζος. Ελπίζω να καταλάβουν όλοι τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Γιατί έλαβα την εντολή να ασχοληθώ με τον Δημητριάδη? Πρώτα απ' όλα να διορθώσω κάτι. Είπα ότι ο Δημητριάδης έχει επισκεφθεί 36 φορές έναν μεγάλο εγκληματία οικονομικού εγκλήματος που έφαγε 250 εκατομμύρια από την Λαγία. Λαγία είναι ο θεσμικό όργανο που μοιράζει στους παρόχους το ρεύμα. Μου τηλεφώνησε ο Αραβαντινός, ο οποίος είναι ο γνωστός Αραβαντινός, είναι διευθυντής στο Αρχιφύλακα, στη διευθυντής μάλλον,
στο ψυχιατρίο, αρχιφύλακα στο ψυχιατρίο Κορυδαλλού και μου είπε δεν έχει επισκεφθεί ο Δημητριάδης στον Κορυδαλλό για να δει αυτόν. Εγώ έχω μια ένσταση όμως. Δεν ξέρω τι λέει ο Αραβατινός, αλλά ξέρω ότι όταν ο Αραβατινός εκεί, αρχιφύλακας, 10 η ώρα τη νύχτα άνοιξαν το ψυχιατρίο Κορυδαλλού για να μπουν. Ο δυστυχής εντολέας μου, Γιώργος Αντωνόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο δικηγόρος σοφός, και να συναντήσουν τον εγκληματία αυτόν, όπου κατά σύμπτωση, και αυτά είναι κατατεθειμένα επίσημα από τον Γιώργο Αντωνόπουλο στον εφέτη ανακριτή που έκανε την έρευνα αυτή, και θα σας πω ποιος είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος, για να καταλάβετε τι ασχολούμαι με τον κύριο Δημητριάδη, εμφάνισαν ένα τύπο, ο οποίος είναι αείμνηστος, λεγόταν Ατσαλιάν, είναι αυτός που ήταν συγκατηγορούμενος μαζί με τον υπάλληλο του ΠΑΟΚ και είναι για τον εκβιασμό εις βάρος Ευαγγελόπουλου, για τον εμπρισμό του αυτοκινήτου του, για τον εκβιασμό εις βάρος, ο οποίος ήταν στη φυλακή για 3 ανθρωποκτονίες, αλλά ήταν στο ψυχιατρίο και του είπαν, σημειωτέων ότι ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν το θύμα απόπειρας ανθρωποκτονίας, τον πυροβόλησαν, πέρασε η σφαίρα από εδώ πίσω, όταν αρνιόταν να δεχτεί συμβασμό του ελληνικού δημοσίου και να πάει υπόθεση τη απάτη ει βάρο τη Λαγία με τα 250 εκατομμύρια που κατατέθηκαν σε τράπεζε ή καμπούρη που δεν υπάρχει τραπεζικό, δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία με τράπεζε, ανακάλυψε 110 εκατομμύρια μόνο σε Ελβετία και αρνιόταν, ενώ τον πίεζε ο Μπαλτάκο, ο οποίο ήταν δικηγόρο του εγκληματία, μαζί με 36 άλλου δικηγόρου, μεταξύ των οποίων και υπουργοί κυβερνήσεων, να συμβαστεί ο δικηγόρος Αντωνόπουλος και να πάει υπόθεση στη διαιτησία και να φύγουν από τη φυλακή αυτοί που είχαν κάνει την απάτη. Μιλάμε για την ενέργεια. Ψάξτε να βρείτε ποιος απαχώρησε λίγους μήνες πριν σκάσει το σκάνδαλο της ενέργεια. Ψάξτε το. Πάμε λοιπόν να δούμε. Και τι σχέση μπορεί να έχουν τα πράγματα και με το διαιτηριάδη. Ποιος μπορούσε να ενημερώσει ώστε να αποχωρήσει κάποιος από το εταιρικό κεφάλαιο της ενέργεια και να μην είναι κατηγορούμενος. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ. Με πήρε ο Αραβαντινός και μου είπε αυτό. Ο κύριος Αραβαντινός όμως που μου λέει ότι κανείς δεν έχει επισκεφθεί, δεν έχει γράψει ποτέ ότι 10 η ώρα το βράδυ άνοιξε τον Κορυδαλλό και μπήγαν αυτοί μέσα. Και ενώ το κατέγγειλε ο Αντωνόπουλος, κανένας εισαγγελέας, ούτε ο εφέτης ανακριτής, ασχολήθηκε με την υπόθεση αυτή. Εγώ λοιπόν έχω κάθε λόγο να αμφιβάλλω ότι αν πήγε πραγματικά ο Δημητριάδης να επισκεφθεί. Όμως ο κ. Δημητριάδης ήταν δικηγόρος του συγκεκριμένου. Θέλω λοιπόν να διορθώσω και να πω αυτό ακριβώς που ξέρω. Πάμε να δούμε γιατί ο Ολυμπιακός στρέφεται κατά Δημητριάδη. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, η εξυγείας του ποδοσφαίρου ήταν στη βασική της ατζέντα. Το ζήτημα είχε φτάσει μέσα στο Μαξίμου και τη σχέση με τους κ. Μελισανίδη και Σαββίδη είχε αναλάβει ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Δεν έμεινε όμως σε μία απλή σχέση, ειδικά με τον Δημήτρη Μελισανίδη, έγινε το ένα και το αυτό και η επιρρότηση των συμφερόντων ΕΠΟ, γηπέδου παντίου. Από εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο υπονόμευσε τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης για εξυγεία στο ποδόσφαιρο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπέθαλψε τις συγκεκριμένες έκνομες ενέργειες. Θα θυμάστε όλοι ότι η πρώτη επιλογή της κυβέρνησης ήταν να γίνει ο Θοδωρής Αγοράκης πρόεδρος της ΕΠΟ. Άρα γνώριζε η κυβέρνηση, η οποία λέει σήμερα δεν παρεμβαίνω στο αυτοδιοίκητο και παρενέβη και ό του θαύματος ο ευρωβουλευτής κύριος Αγοράκης από την κυβέρνηση που λέει ότι δεν παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο σε μία νύχτα έγινε πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο Αγοράκης όμως έγινε διακοσμητικός. Ενώ έπρεπε να προκηρύξουν διαγωνισμό για το ποιος θα αναλάβει την θέση που είχαν συμφωνήσει του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΠΟ, του επέβαλαν τον κύριο Αλέξη Δέδε. Αν θυμάμαι τότε ή τον σημερινό, δεν το θυμάμαι. Ποιον? Το Φιλιππούση τελικά έτσι. Συγχρόνως προηγουμένως, ξαφνικά ο του θαύματος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ, Αλέξης Δέδες, βρέθηκε εκτελεστικός γραμματείας στην ΕΠΟ. Όταν έγινε διακοσμητικός, η ενημέρωση που έχω από τον Οργανισμό του Ολυμπιακού είναι ότι ενημέρωσε
όλους και τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι διακοσμητικός και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με αφορμή το ότι επέλεξαν τον Φιλιππούση, χωρίς διαγωνισμό. Το σημερινό εκτελεστικό διευθυντή. Και πήγε και συνάντησε τον κύριο Δημητριάδη, αυτά με ενημερώνει ο οργανισμός του Ολυμπιακού, ο οποίος Δημητριάδης ήταν αυτός που τον έστειλε στην ΕΠΟ. Και του είπε ο Δημητριάδης, αν δεν σου αρέσει, σήκω φύγε. Ταυτόχρονα, κάθε αλλαγή που ήθελε να επιβάλλει το Υπουργείο Αθλητισμού, Αβγενάκης λέει τότε, έβρισκε αντίσταση πάνω στο Δημητριάδη, που σταμάτησε κάθε πρωτοβουλία εξυγίασης. Σταμάτησε, δε το κυριότερο απόμα, την ολιστική μελέτη, που ήταν πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, που δια του κυβερνητικού εκπροσώπου τώρα λέει δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Του ίδιου του Πρωθυπουργού που δέχτηκε το Σέφεριν, του ίδιου του Πρωθυπουργού που πήγε στη Μεγάλη Βρετάνια, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, όμως το Μαξίμου σίγουρα δέχτηκε το Σέφεριν. Και τώρα, αυτός ο άνθρωπος το παίζει Ολυμπιακάρας, βεβαίως δεν έχει πατήσει ποτέ στο Καραϊσκάκι, αλλά με μια συνοδεία τουλάχιστον 10 μπράβων security πηγαίνει στα μπάσκετ του Ολυμπιακού, φωτογραφίζεται. Εδώ μου γράφουν ότι πηγαίνει μαζί με 15 γορίλες. Δεν γνωρίζω και περιμένω από αυτά τα υπέροχα παιδιά που έχουν τον μπάσκετ του Ολυμπιακού να μας δώσουν στοιχεία. Αυτοί οι 15 είναι αστυνομικοί ή είναι κακοποιοί του κοινού ποινικού δικαίου. Πώς μπαίνουν στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ο κ. Δημητριάδης θα μας πει τι σχέση έχει με τον Ρούψο. Τον άνθρωπο που έφερε και διαχειρίζεται το ΒΑΡ στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχετε δει ότι έχει αμφισβητηθεί η λειτουργία του ΒΑΡ. Τι σχέση έχει ο κύριος Δημητριάδης. Πώς ξαφνικά μαζί με τον Λαβράνο ο κύριος Ρούψος μετά το ΒΑΡ βρίσκεται σχεδόν παντού σε δουλειές εκατοντάδων εκατομμυρίων αλλά ακόμα και στα ψηφιακά. Ποιος έχει σχέση. Μου στέλνει κάποια εξώδικα ο κύριος Δημητριάδης. Δεν ξέρω αν τα στέλνει για τα μάτια του κόσμου. Όμως, επειδή εγώ σε λίγο συμπληρώνω 50 χρόνια στο ποδόσφαιρο, όχι στο ποδόσφαιρο συμπληρώνω 50 χρόνια στη δικηγορία. Στο ποδόσφαιρο συμπληρώνω το πρώτο μου δελτίο 12 χρονών στον Άρη Πετρούπολης. Είμαι 73, 61 χρόνια. Αλλά ειδικά στη ρωτήρια. Πιστεύω γνωρίζει ότι εγώ ποτέ δεν πήρα λεφτά γιατί έχω φίλο τον τάδε υπουργό, ότι γνωρίζω τον τάδε εισαγγελέα, τον κάθε δικαστή. Και ότι είμαι ο δικηγόρος που έστειλε στη φυλακή όλους του παραδικαστικού. Δικηγόρους πρώτα, εισαγγελείς και δικαστές μαζί με τον Σιδέρη, τον αντιπρόεδρο του Αιρίου Πάγου και τον Μπαλτά, τον αντιπρόεδρο του Αιρίου Πάγου. Μόνοι μας, μόνοι μας πήγαν στη φυλακή. Θα έχει μάθει. Ας μάθει τι έχω πει ως δικηγόρος του Αντωνόπουλου, αυτόν που πήγαν να σκοτώσουν, γιατί δεν συμβασμόταν να κάνει συμβασμό και να μείνει ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της ενέργεια. Ο οποίος τόλμησε να μου κάνει και αγωγή 300.000 και το δικαστήριο του επέβαλε και τα δικαστικά έξοδα. Γιατί δεν το δυσφήμισα. Ας πάρουν τι έχει πει ο Αντωνόπουλος, ο οποίος, Αντωνόπουλος, πήγε φυλακή 6 μήνες από τον πελάτη του κ. Δημητριάδη. Και πήγαν και συνελήφθηκαν κατεξευτελιζόμενοι ως συγκατηγορούμενοι μαζί του. Ένας εκ των κορυφαίων ποινικολόγων στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, και ένας πραγματικά αξιόπιστος ποινικολόγος, ο Θόδωρος Παναγόπουλος, που τους συνελάβαν μέσα στα δικαστήρια για να περάσει το μήνυμα. Και δυστυχώς πήγαιναν μάρτυρες εις βάρος του δυστυχισμένου αυτού ανθρώπου, που πήγαν να τον σκοτώσουν και τον έβαλαν και στη φυλακή. Κάποιοι δικηγόροι επιφανείς. Επιφανέστατη, ένας εκ των οποίων έχει και σχέση με τον Ολυμπιακό. Εκείνη την ψυχή θα παραδώσεις. Μου είπαν να τον ρωτήσω
τον κύριο Δημητριάδη. Με ποιους ποινικούς μιλούσε στα τηλέφωνα. Και με ποιους έκανε ραντεβού. Τι δουλειά έχει το Μαξίνο με τους ποινικούς. Μου είπαν ότι σήμερα είναι πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα, όποιος θέλει μπορεί να τη χαρακτηρίσει, κάποιος αλλά έχει φωτογραφίες, ότι ο Μαρινάκης, ο Γιάννης ο Κουρτάκης και εγώ είμαστε υποψήφια θύματα εκτελεστών. Και ότι ο Δημητριάδης ζητάει σαν τη σαλόμη το κεφάλι μας στο πιάτο. Εγώ δεν έχω ούτε οδηγό. Αν μου συμβεί τίποτα, αν συμβεί τίποτα στην οικογένειά μου, το τονίζω, εγώ δεν είμαι ούτε Λίβας, ούτε ζωγράφος, ούτε Τσαχυλίδης. Θα είναι απόλυτα υπεύθυνοι αυτοί τους οποίους σήμερα περιέγραψα. Και αυτό ας το ακούσει η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρία Δηλίνη, και η πρόεδρος του, κυρίου, του Αρείου Πάγου, η κυρία Κλάπα, η οποία σημειωτέων είναι η ανακρίτρια που έβαλε στη φυλακή τον Δημήτρη Μελισανίδη όταν κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο καυσίμων. Υπάρχουν και έντιμοι πολιτικοί, υπάρχουν και έντιμοι δικαστές και εισαγγελείς. Μου είπαν να ανακοινώσω και να κάνω ένα ερώτημα από τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Τι γνωρίζει ο κ. Δημητριάδης για τα εικονικά τιμολόγια του Λαβράνου και γιατί μέχρι σήμερα οι δικαστικές αρχές δεν έχει προχωρήσει στην διερεύνηση αυτής της υποθέσεως. Λαβράνος, Βάρ. Ποια είναι η σχέση του με την Ελλάς. Και γιατί πολέμησε η Λυσσαλέα τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον έδιωξαν εντός εισαγωγικών, αντικατέστησαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κύριοι εκπρόσωποι του τύπου, θα τελειώσω με κάτι πολύ σοβαρό. Καθημερινά με καλούν να δώσω συνεντεύξεις όλα τα κανάλια. Όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα site με έχουν παρακαλέσει να ασχοληθώ με την πολιτική εκτός του ΚΚΕ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Διαχρονικά. Εδώ και 30 χρόνια. Έχω πει όχι γιατί είμαι δούλος των παθών μου, γιατί ήθελα να γίνω πλούσιος, γιατί ήθελα να έχω ποδοσφαιρικές ομάδες, γιατί ήθελα να έχω ωραία σπίτια, να έχω ωραία αυτοκίνητα, γιατί στην Πετρούπολη με έναψε υπόγειο. Θέλω να καταγγείλω τον κύριο Χατζηγεωργίου και τον κύριο Γκομόλη της ΕΡΤ. Με κάλεσε ένας από τους πραγματικούς εργάτες της δημοσιογραφίας, επειδή γνωρίζει ότι ξυπνάω 6.30 ώρα το πρωί και μου πήρε συνέντευξη 7 ώρα το πρωί, ο Δημήτρης Λουκάκης. Παλιός ποδοσφαιριστής, προπονητής, ένας ωραίος τύπος, αγνό παιδί, καθαρό παιδί. Και 7 ώρα το πρωί, πριν από 3 μέρες, 4 μέρες δεν θυμάμαι, του έδωσα μια συνέντευξη. Μου είπε ότι αμέσως τον κάλεσε στο γραφείο του μετά τη συνέντευξη, στην οποία μίλησα για αυτά που λέω σήμερα, περιγραφικά. Ανέφερα ονόματα, είπα να με καλέσει ο εισαγγελέας. Τον κάλεσε ο Γκομόλης, ο οποίος είναι προϊστάμενος μετά το Χατζηγεωργίου στην ΕΡΤ, ΕΡΑΣΠΟΡ, και του είπε να μην ξαναπάρει συνέντευξη από μένα. Σήμερα, ο Κώστας ο Καραπαπάς, μόλις έλαβε γνώση αυτού, επικοινώνησε με τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος του έλεγε στην αρχή ότι αγνοεί το θέμα, και μετά του είπε όχι. Κώστα μου, του λέει, μας είπαν, εάν θα έρχονται ποδοσφαιρικοί παράγοντες, να ρωτάμε πρώτα αν θα τους πάρουμε συνέντευξη. Τι λέτε ρε μάλια. Ξέρετε τι σημαίνει στη δημοκρατία ότι αυτό είναι λογοκρισία. Ούτε επί Χούντας δεν έγινε.
Ποιος είσαι ρε Χατζηγεωργίου εσύ? Ποιος είσαι ρε Γκομόλη που θα κόψεις εμένα τη συνέντευξή μου? Με παρακαλάνε να δίνω συνέντευξη κάθε μέρα. Ποιοι είσαστε εσείς? Το ξέρει ο κύριος Ζούλας? Θα το ακούσει σήμερα αυτό ο κύριος Ζούλας? Θα τους απολύσει και τους δύο? Αυτά ήθελα να σας πω. Νομίζω ότι δεν παρέλειψα τίποτα. Ήδη σας ταλαιπωρώ μια μισή ώρα. Εάν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν απορίες, εάν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι εδώ. Θα παρακαλέσω αν έρθετε να συντονίσετε. Κρατήστε τη σειρά όποιον θέλουν να ρωτήσουν οτιδήποτε, εάν δεν έχουν πάρει απαντήσεις, και είμαι έτοιμος να σας απαντήσω οτιδήποτε. Ορίστε. Δεν άκουσα τίποτα. Α, νομίζω ότι την ακούσαν. Δεν είναι μηνυτήρια αναφορά. Είναι μήνυση. Με ονοματεπώνυμο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Σας έδωσα τα αντίγραφα. Παρακαλώ. Αυτό το έχω τονίσει. Ότι την επεξεργάζομαι. Ουσιαστικά την έχω περιγράψει. Βεβαίως τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στην μηνυτήρια αναφορά μπορεί να είναι περισσότερα το 40. Αυτό που θα γίνει δηλαδή. Είναι στελέχη της ΕΠΟ. Περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία αφορούν τις εκλογές των ενώσεων. Περιλαμβάνονται στοιχεία για συμπεριφορές. Περιλαμβάνονται στοιχεία για το τι κάνουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν δουλειά και βρίσκονται στην ΕΠΟ με πολυτελή αυτοκίνητα κάθε μέρα και μένουν στην Αθήνα και έχουν έρθει από τα χωριά τους. Έχουν καθίσει σαν βδέλες πάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο και επιλέγουν τους Μάνταλους, τους Σπυρόπουλους και τους υπόλοιπους. Τα υπόλοιπα στον εισαγγελέα. Το τονίζω. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός από εδώ και πέρα δεν θα κάνει ανακοινώσεις. Βεβαίως θα αντιδρά αν συμβαίνουν αυτά τα εγκλήματα που συνέβησαν προχτές, αλλά εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Και αν υπάρχουν έντιμοι εισαγγελείς και αν υπάρχουν έντιμοι δικαστές, θα ξεκαθαρίσουν τη βρωμιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα τους βάλουν φυλακή. Τελειώνουμε. Θα τους δουν έναν έναν. Ποιος είναι αυτός που έλεγε στο Μανούχο με τη μεζούρα ότι το είναι 20 χιλιοστά κοντύτερο το κάρι και πήγαμε και κάναμε δικαστήρια? Ποιοι είναι αυτοί που ελέγχουν κάθε μέρα την ιδιωτική ζωή των διαιτητών και τους εκβιάζουν και δεν ασχολείται κανείς? Ολόκληρη εκπομπή έκανε ο Θωμαίδης για τον ζωγράφο. Δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα ακόμα. Είναι κακούργημα. Παραγράφεται στα 15 χρόνια. Ποιος εισαγγελέας σήμερα θα ασχοληθεί με αυτό? Ποιος θα ζητήσει την εκπομπή του Θωμαίδη που υπεκλάψαν του ζωγράφου ιδιωτικές συνομιλίες? Γιατί δεν ασχολείται κανείς? Γιατί δεν ασχολείται κανείς με αυτό που έλεγε ο πατέρας τότε? Να σου δώσω τη διεύθυνση και να λέει ο Ψωμιάδης να του στείλω τα λουλούδια. Και μετά διαρωτώνται γιατί τα βρήκα εγώ με το Μαρινάκι. Με ποιον να τα βρω? Με ποιον να τα βρω από αυτούς που μπορεί να υποστηρίξουν αυτό που κάνω? Αυτό που θέλω όλα αυτά τα χρόνια. Που το κάνω μόνος μου. Και το έχω πληρώσει. Με εκατομμύρια στις ομάδες μου. Που ποτέ δεν πήραν αυτό που έπρεπε. Εσύ άμα μάθεις πώς να κλωτσάς την μπάλα με τα αριστερό, εκεί στο Εγάλεο, στη γειτονιά σου, ο πρώην πρόεδρος Παγιάν. Κύριε Κούγια, τι σας κάνει να πιστεύετε? Να λέτε το ονοματεπώνυμό σας και πού εργάζεστε. Αν θέλετε, κύριε, συντονίστε, κύριε Σαμ. Δεν θα το κάνω εγώ. Πώς λέγεται και πού εργάζεστε? Σαμοθράκης Κωνσταντίνος, Ελλάδα FM και Θρύλος 24. Τι σας κάνει να πιστεύετε, επειδή όλα αυτά που ακούσαμε εδώ και 15 χρόνια τα λέτε, τα περισσότερα είναι γνωστά, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί ένας εισαγγελέας να ασχοληθεί με όλα αυτά? Το κύρος του Μαρινάκη και του Ολυμπιακού. Ο Μαρινάκης δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα. Έχει το Μέγκα, το ιστορικό κανάλι Μέγκα, το Βήμα, τα Νέα, τις εμβληματικότερες εφημερίδες, το One. Είναι δισεκατομμυριούχος. Προχθές παρήγγειλε 3 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δολάρια καράβια. Οι εταιρείες του είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και τόλμησαν αυτά τα ρεμάλια να πούνε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά του Νούρουαν. Αν μπορούσα να αποκαλύψω ποιες είναι οι οικονομικές διαθέσεις και τα έσοδα του Μαρινάκη το μήνα, κάποιοι δεν θα τολμούσαν να πούν οτιδήποτε. Αν μπορούσα να πω στα χρόνια που είμαστε πια, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι σαν πατέρας του Μαρινάκη εδώ και χρόνια. Λόγω του ότι όμως
η καθημερινότητά μου είναι ζωντανή. Είμαστε αδέρφια, είμαστε φίλοι, εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι μπροστά για το τι έχει κάνει για το Ρέμο. Γνωρίζω τι κάνει κάθε μέρα για τους φτωχούς εδώ, στον Πειραιά, μέσω της Μητρόπολης. Γνωρίζω τι έκανε στους σεισμούς στη Λάρισα. Γνωρίζω τι έκανε την περίοδο του κορονοϊού. Γνωρίζω πόσοι άνθρωποι ζουν από αυτόν. Και δεν είμαι αγνώμων. Ορίστε. Το πολύ το κυριολέσιο είναι το θέλει ο Θεός. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι πλέον με ό,τι σημαίνει αυτό που αφορά αυτό το παγκόσμια ιστορικό σωματείο του Ολυμπιακού και την προσωπικότητα Μαρινάκη και με το τι σημαίνει η προσωπικότητα Κούγια, δεν αντιμετωπίζεται, ούτε θάβεται. Άλλο να είσαι πρόεδρος της Παναχαϊκής, άλλο να είσαι, να σας πω και κάτι άλλο. Αυτός, για να καταλάβετε πώς είναι ασκήνοντας, αυτός που μου έβγαλε την φύλαξή μου τις παραμονές του Κοριόπολης, που ήταν κατηγορούμενοι οι εγκληματίες, λέγονταν της εγγελέας, λέγεται της εγγελέας Δαΐνης. Μόλις μου έβγαλε τη φύλαξή μου με συνοπτικές διαδικασίες, έγινε ποδοσφαιρικός εισαγγελέας στην ΕΠΟ. Και μου ασκούσε πρωθυπουργικές διώξεις. Και πλήρωνα 20 και 50. Για να καταλάβετε τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση. Τι σημαίνει εξαγορά συνειδήσεων. Αυτό θέλω να πω στην ερώτησή σας. Αν κάποιος άλλος θέλει κάτι. Καλησπέρα κύριε Κούγια. Λαμπύρης Γιάννης από τα Νέα. Ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν σας ακούω. Λαμπύρης Γιάννης από τα Νέα. Εφημερίδα. Πώς? Λαμπύρης Γιάννης. Ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν, είναι μια ερώτηση με δύο σκέλη. Το πρώτο, ότι επειδή χρόνια είτε διαφωνεί κάποιος μαζί σας είτε συμφωνεί, μιλάτε με ονόματα και στοιχεία. Δηλαδή δεν λέτε άκουσα, είδα, λέτε στοιχεία συγκεκριμένα. Γιατί πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό όλα αυτά τα χρόνια και αν θεωρείτε ότι θα κάνετε, εκτός από τις συναντήσεις που είπατε με τους πολιτικούς αρχηγούς, αν θα κάνετε και συναντήσεις με τον κύριο ή θα ζητήσετε με τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Χρυσογοίδη, δεδομένου ότι ήταν δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το 2002 ο Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος τότε έλεγε ότι μόνο ο Κούγιας δεν φοβάται και μόνο αυτός είναι ακέραιος, ότι είναι ο καλύτερος δικηγόρος στην Ελλάδα και μπορεί να με βοηθήσει, με κάλεσε να ακούσουμε τις κασέτες που είχε στα χέρια του, που πλέον δεν είναι κρυφό, είχαν υποκλαπτεί από την ΑΕΠ. Χρυσοχοίδης τότε, προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν ήξερε ονόματα, δεν ήξερε φωνές, εγώ τους ήξερα όλους. Γιατί τους είχα ζήσει ως πρόεδρος του Άρη Πετρούπολης. Γιατί τότε με ενδιαφέρει ο Άρης Πετρούπολης. Τετάρτη Εθνική μιλάμε τότε. Η δικογραφία άνοιξε. Άσκησε ποινική διώξη ένας από τους εντιμότερους Έλληνες εισαγγελείς, μετέπειτα της εισαγγελίας του Αερίου Πάγου, ο Γρηγόρης ο Πεπόνης. Τότε προϊστάμενος της εισαγγελίας ποινωδικών Πειραιώς. Η δικογραφία εξαφανίστηκε. Με κάλεσαν να δώσω κατάθεση μετά από 7 χρόνια. Είχαν παραγραφεί τα αδικήματα. Τελειώσαμε αυτή την ιστορία. Αλλά τότε ήμουν ο πρόεδρος του Άρη Πετρούπολης. Πάρτε το πρώτο κομμάτι. Το 12 ήμουν ο πρόεδρος της Παναχαϊκής. Και απέναντί μου ήταν τεράστιο οικοδόμημα. Γιατί δυστυχώς αυτή η εγκληματική οργάνωση έχει στη διάθεσή της ανέντιμους λειτουργούς παντού. Ο χρηματοδότης της είναι πλέον παντοδύναμος. Έχει διασυνδέσεις με όλο το οικοδόμημα, με όλα τα κόμματα. Ο κίνδυνος που υπήρχε αν δεν γινόταν η σημερινή συνέντευξη, η οποία δεν θα γινότανε, ο οποίος πούλησε και οικονόμησε την εφαρμογή των ταξί Uber, μου πάνε και έκανε μια ανάρτηση ότι κάτι είπε για μένα. Να έρθει να μου το πει κατά πρόσωπο. Αυτό το τυπάκι να μου το πει κατά πρόσωπο. Το λέω, δεν ξέρω το όνομά του, μου το έπαινα, μου το έστειλαν όμως. Αυτή τη φορά δεν θα γλιτώσει κανείς, σας το λέω.
Κύριε Κουγιά, Ρουμελιώτης Φώτης από το GR Press, από Νέα Υόρκη εφημερίδα και το Θρύλος 24. Θέλω μία διευκρίνηση. Αναφέρεστε για την εγκληματική οργάνωση, αλλά θέλω λιγάκι αν μπορούμε να κάνετε μία διευκρίνηση για το θέμα που έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο με τα περιβόητα στημένα. Πρόσφατα ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Μαυρωτάς είχαν προαναγγείλει μέχρι και Χριστούγεννα και λίγο πιο πριν. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα γιατί καλώς κακώς πληροφορούν ομάδες, ονόματα μεταξύ κάποιων χωρίς να είναι γνωστά. Έχει βγει μια πληροφορία, δεν ξέρω αν την ξέρετε, ότι περιμένουν ένα υποτιθέμενο χαρτί. Λοιπόν, από τη... Εάν μπορούσατε να έχετε, εγώ θα προτείνω μεθαύριο, η συνεδριάση τη Super League, είτε γίνονται διαδικτυακά είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, να μεταδίδονται. Το πρώτο θέμα το οποίο ως εκπρόσωπος πια του Ολυμπιακού, ως αντιπρόεδρος του έθεσα, είναι, μπορείτε να μου πείτε, τι έχει κάνει η Super League για το θέμα των στημένων. Δεν σας ανησυχεί το ότι είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ανεβαίνουν από τη Super League 2 την επόμενη χρονιά ή να έχουν ανέβει τις προηγούμενες χρονιές ποδοσφαιρικές ομάδες που θα υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία ότι έστειναν αγώνες και να δηλητηριάσουν του χρόνου το ποτάθλημα στη Super League 1. Δεν σας ενοχλεί ότι αν η φημολογία είναι αληθινή, ότι μπορεί να υπάρχουν και ομάδες που είναι στη Super League 1, οι οποίες ομάδες αυτές, ανάλογα με το κέφι, αν είναι αλήθεια αυτό που διαδίδεται, έστειναν οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους αγώνες, μπορεί αύριο να στήσουν τον αγώνα του αντιπάλου σας και να επιβιβαστεί η ομάδα σας από τη Super League 1. Γιατί ακούω ότι διαφημιζόταν και διαφημίζεται ότι αυτό το υπέροχο σύστημα του να παίρνει το πρωτάθλημα μετά από αγώνες play-off και να υποβιβάζεται με αγώνες play-off, play-out οι ομάδες, το εισηγήθηκε ο τεράστιος ποδοσφαιρικός παράγοντας που άφησε τη δικηγορία. Γιατί ικανοποιείται, λέει, με τον απλό μισθό, κύριος Λισάνδρου, και ότι αυτό μεγάλη επιτυχία. Ποιος ωφελήθηκε από αυτό? Έχει δει κανείς τι γίνεται στους αγώνες play-out? Έχουν δει πόσες ομάδες που έχουν να κερδίσουν 8 και 9 μήνες. Κάποιες άλλες ομάδες. Έχω καταγγείλει τον Μπαζιάννα τότε ότι ο Όφη που είχε να κερδίσει 9 μήνες κέρδισε τον Μπαζιάννα. Με ανατροπή κιόλας. Και ας δει κάποιος τι έκανε το στόπερ του Μπαζιάννα τότε. Που κατά σύμπτωση πήγε μετά στον ΠΑΟΚ και τον έδιωξε μετά το παιχνίδι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ με συνοπτικές διαδικασίες. Μιλάω για τον Κάργα. Ας δει τι έκαναν ο Μπαζιάννα στο παιχνίδι του Πανατολικό τότε. Και να δουν πώς επηρεάζονται από ανήθικες ομάδες, επηρεάζεται η τύχη των άλλων ομάδων. Το ίδιο μπορεί να γίνει, τώρα σκίζονται να δουν ποιες θα μπουν στην εξάδα. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την εξάδα. Εάν δεν έχεις πάρει μια διαφορά 10 βαθμών, δεν είσαι έτοιμος για τίποτα. Γι' αυτό και τόνισα εγώ και το είπα και στον κύριο Μαρινάκη, ότι όσο μπορεί να ακουστώ πλέον, γιατί εγώ δεν έχω αρμοδιότητα στα μεταγραφικά θέματα, αλλά η γνώμη μου ακούγεται. Μην ξεχνάτε, όπως είπα, έχω 1.000 ποδοσφαιριστές έχω. Προπονητές, ομάδες, τα πάντα γνωρίζω το ποδόσφαιρο. Μετράει η γνώμη μου. Επέμενα, όπως και όλα τα στελέχη του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω ότι ο κ. Μερνάκης το είχε λύσει πριν μαζί με τον γιο του Μιλτιάδη, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ενισχυθεί και δεν είναι τίποτα 8 βαθμοί. Και ότι μπορούμε να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Το θεώρησε και αυτός αυτονόητο. Δεν είναι εύκολο να πάρει παίχτες τώρα τα Χριστούγεννα, αλλά θα πάρει. Νομίζω ότι σήμερα θα υπάρξει μια εξέλιξη. Δεν μπορώ να δημοσιοποιήσω τίποτα. Ο Κώστας τα ξέρει. Ο Μιχάλης τα ξέρει, αλλά δεν θέλουμε να πούμε τίποτα. Όμως, το ξαναλέω και πάλι. Επειδή με ρωτήσατε, αυτό που με ρωτήσατε. Οι συνθήκες σήμερα είναι διαφορετικές. Σίγουρα, περιμένω μια αντίδραση του κύριου Βρούτση. Σίγουρα περιμένω αντίδραση Super League 1. Γιατί τους είπα να κάνουμε μια επιτροπή για δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι να πάμε στο Σπυρόπουλο γιατί καθυστερεί, στην οποία θα συμμετέχω. Γιατί αν στείλεις εκείνον τον αντί του Καρυπίδη που δεν έχει τελειώσει το δημοτικό και κατήγγειλε ληστεία μετά από περισσότερες πράξεις και πήγε στο χωριό του, ενημάστε. Τον Θόδωρο Καρυπίδη επίσης, δεν θα καταλάβει τίποτα. Εάν στείλεις κάποιον που δεν έχει γνώσεις νομικές, δεν θα καταλάβει τίποτα. Αν πάω εγώ όμως και κοιτάξω το Σπυρόπουλο στα μάτια, που το ξέρω από τις δίκες μου, θα καταλάβω που το πάει. Και θα ενημερώσω τους υπολείπους. Είπα επίσης να κάνουμε μια επιτροπή για την επαγγελματική διαιτησία. Γιατί ο Λισάνδρου επελέγει με ψήφους ΑΕΚ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ, πριν τον πετάξουμε κλωτσές για κάποιο λόγο που ξέρουν αυτοί, ΠΑΟΚ
και Παναθηναϊκού. Μόνο ο Ολυμπιακός τον καταψήφισε. Οι άλλοι τον ψήφισαν. Ακόμη και η ΕΠΟ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η ΕΠΟ λοιπόν, η οποία λέει ότι δεν πρέπει να γίνει επαγγελματική διαιτησία και να μείνει διαιτησία ως έχει, ψήφισε ως πρόεδρο της Σούπερ Λίγκα τον Λισάνδρου. Και ο Λισάνδρου πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο. Πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά επαγγελματική διαιτησία. Η οποία είπα ότι πρέπει εμείς σαν Σούπερ Λίγκα να εκπροσωπηθεί όχι από τον Λισάνδρου, γιατί ο Ολυμπιακός και εγώ δεν έχουμε καμία εκτίμηση, ούτε καμία, θα έλεγα σκληρά θα το πω, ούτε καν ελπίδα. Δεν εκτιμούμε ηθικά τον κύριο Λισάνδρο. Και δεν του έχουμε εμπιστοσύνη για αυτά που θα κάνει στην επαγγελματική διαιτησία. Γιατί είναι φερέφωνο αυτών που δεν θέλουν την επαγγελματική διαιτησία. Γιατί ήταν υπάλληλος, εγκαταλείποντας δικηγορία, αυτών που δεν θέλουν την επαγγελματική διαιτησία. Γιατί ήταν στο ίδιο γραφείο με τον οργανικό αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης επί χρόνια, τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καμία εκτίμηση δεν έχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιμένω τον κύριο Βρούτση. Σήμερα! Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.